Η επιχείρηση της Ουκρανίας στην περιφέρεια Κούρσκ επέτρεψε στις ουκρανικές δυνάμεις να αναλάβουν τουλάχιστον προσωρινά την πρωτοβουλία του πεδίου μάχη σε μια περιοχή της πρώτης γραμμής και να αμφισβητήσουν την πρωτοβουλία της Ρωσίας σε όλο το θέατρο του πολέμου, αναφέρει σε ανάλυση του το ISW, Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου. Η ουκρανική στρατιωτική επιχείρηση στην περιφέρεια Κούρσκ και περαιτέρω πιθανές ουκρανικές διασυνοριακές εισβολές αναγκάζουν το Κρεμλίνο και τη ρωσική στρατιωτική διοίκηση να αποφασίσουν αν αντιλαμβάνονται τα μήκους χιλιόμετρων διεθνή σύνορα με τη βόρειο-ανατολική Ουκρανία ως μια πρώτη γραμμή που πρέπει να υπερασπιστεί η Ρωσία αντί για μια αδρανή περιοχή του θεάτρου του πολέμου όπως την αντιμετώπιζαν από το φθινόπωρο του 2022. Η απάντηση της Μόσχας μπορεί να απαιτήσει από τη ρωσική στρατιωτική διοίκηση να εξετάσει τις απαιτήσεις ανθρώπινου δυναμικού και υλικού για την υπεράσπιση των διεθνών σύνορων ως μέρος του σχεδιασμού της εκστρατείας της σε όλο το θέατρο του πολέμου και ως εκ τούτου μπορεί να επιβάλλει μακροχρόνιους επιχειρησιακούς περιορισμούς που η Ρωσία προηγουμένως δεν αντιμετώπιζε. Η ρωσική στρατιωτική διοίκηση αντιμετώπισε ουσιαστικά τα διεθνή σύνορα με τη βόρειο-ανατολική Ουκρανία ως το αδρανές μέτωπο του θεάτρου του πολέμου μετά τη ρωσική απόσυρση από τις περιφέρειες Κιέβου, Τσερνιχίβ και Σούμι την άνοιξη του 2022 και την ουκρανική απελευθέρωση σημαντικού εδάφους στην περιφέρεια του Χαρκόβου το φθινόπωρο του 2022. Οι ρωσικές και ουκρανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει δραστηριότητες δολιοφθοράς και αναγνώρισης, έμεσα πυρά και διασυνοριακά χτυπήματα κατά μήκος των συνόρων από το φθινόπωρο του 2022, αλλά καμία από αυτές τις δραστηριότητες ρουτίνας δεν φαινόταν να δημιουργεί ευρύτερες ρωσικές επιχειρησιακές ανησυχίες για την υπεράσπιση του ρωσικού εδάφους στην περιοχή. Δορυφορικά πλάνα και ρωσικές και ουκρανικές αναφορές από τις 10 και 11 Αυγούστου δείχνουν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προχώρησαν δυτικά και βορειοδυτικά στην περιφέρεια Κούρσκ, αν και οι ρωσικές πηγές ισχυρίστηκαν σε μεγάλο βαθμό ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σταθεροποιήσει την κατάσταση. Η βιαστικά συγκεντρωμένη και ανομοιογενής ομάδα ρωσικών δυνάμεων που απαντά στην ουκρανική εισβολή στην περιφέρεια Κούρσκ αποτελείται από ρωσικές μονάδες που είναι πιθανώς χαμηλότερης δυναμικότητας από τη θεωρητική τελική τους ισχύ και είναι κακώς προετοιμασμένες για τη δημιουργία κοινών δομών διοίκησης και ελέγχου που είναι απαραίτητες για τον συντονισμό των επιχειρήσεων. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.